η ιερά μνήμη του εναγίης πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, πολυσέβαστοι Άγιοι καθηγούμενοι, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε μετά τη συνοδεία ημών, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η ιερά μνήμη λοιπόν ενός ταπεινού Αγιορείτου μοναχού, ταλαιπωρημένου κατά τη διάρκεια της ζωής του και αναγκαστέντος ακόμη και το Άγιον Όρος να εγκαταλείψει, που όμως εβίωσε κατά Χριστόν και έζησε μοναχοπρεπώς, η ιερά λοιπόν μνήμη ενός τέτοιου ανθρώπου μας συνήγαγε εδώ στο μοναστήρι το οποίο φέρει το όνομά του της ιεράς μας Μητροπόλεως και είναι αφιερωμένο σε αυτή τη μορφή, στο διδάσκαλο του γένους, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά σε μια σκοτεινή εποχή, σε μια εποχή που δεν το περίμενε κανείς, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν θεολογικές σχολές ή βιβλιοθήκες, σε μια εποχή που και τα γράμματα ακόμα με δυσκολία υπηρετούνταν στην ελληνόφωνη Ορθοδοξία, έγραψε τόμους βιβλίων, παρήγαγε έργο το οποίο ούτε καθηγητές πανεπιστημίου στις μέρες μας δεν το φτάνουν και στάθηκε στον υπόδουλο ελληνισμό ως λαμπάδα αναμένη, η οποία ήταν ικανή να διαλύει τα σκοτάδια της δουλείας, όχι μόνο της σωματικής και της εθνικής, κυρίως της πνευματικής. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν και πολυσέβαστος, αν και εξ αρχής τιμόμενος, αν και απανταχώθεν αναγνωριζόμενος ως ένας εκ των νεωτέρων διδασκάλων της Εκκλησίας μας, ήταν συνάμα από πολλούς και αφορμή πολεμικής. Ήταν συνάμα και από πολλούς αφορμή παρεξηγήσεων και καταγραφής θέσεων και απόψεων που πραγματικά τον προσέβαλαν. Γεγονός είναι ότι επειδή δεν γνωρίζουμε, δεν διδασκόμαστε στα σχολεία μας ιστορία της Οθωμανικής περίοδου, παρά μόνο γενικότητες, αγνοούμε το τι υπήρχε, το τι επικρατούσε την εποχή εκείνη και μέσα από τι πραγματικά σκοτάδι δουλείας περνούσαν οι πρόγονοί μας και από τι κινδύνους εκινδύνευαν. Τη χρονιά που μας πέρασε με αφορμή τον δυσόνιμο νόμο που ψηφίστηκε για τον δίθεν γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία από αυτά για την παρένθετη μητρότητα, πολλοί έπιασαν στο στόμα τους πάλι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη με τρόπο, θα λέγαμε, υποβολημαίο, κατηγορώντας τον, θεωρώντας τον εισηγητή, όπως έλεγαν, του κινήματος του ευσεβισμού ή κατάλους, του κινήματος του βικτοριανισμού, δηλαδή μια ειδικότερη σεμνοτυφίας που επικρατούσε στην Αγγλία το 18ο αιώνα και στον ελλαδικό χώρο. Δεν είναι έτσι. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης φαίνεται ο αυστηρός διδάσκαλος γιατί. Διότι ασχολήθηκε με μια ειδικότερη ερμηνεία του πιδαλίου, δηλαδή συγκέντρωσε τους ιερούς κανόνες της Ορθοδοξίας και κοντά σε αυτούς που ήταν οι παραδεδεγμένα αναγνωρισμένοι από τις Οικουμενικές Συνόδους, έβαλε και κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν αμφισβητούμενοι αν ήταν όντως υπονόματοι των πατέρων, στο όνομα των οποίων εφέροντο, ανεγράφησαν από αυτούς τους πατέρες δηλαδή. Το έκανε όμως ακριβώς διότι ήθελε να δημιουργήσει ένα κλίμα αυστηρότητος έναντι της χαλαρότητας των ηθών που επέβαλε στις κοινωνίες της εποχής εκείνης ο συγκριτισμός με το Ισλάμ. Και για να δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, να σας πω το εξής. Άντεχαν οι καημένοι οι χριστιανοί. Άντεχαν. Άντεχαν αγωγίστως, αγκαρίες, χαράτσια. Άντεχαν την εκμετάλλευση από τους Τούρκους, τις λαιλασίες και αρνούνταν πολλές φορές να αλλαξοπιστήσουν. Όμως ξέρετε ότι όταν ζουν σε μια κοινωνία οι άνθρωποι, ζει ο ένας δίπλα στον άλλον, υπάρχει αυτό που λέμε πολιτισμική επίδραση. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Και συνήθως επηρεάζει αυτός ο οποίος είναι πολιτιστικά ανώτερος, εκτός εάν δεν καταλαβαίνει τι πλούτο έχει. Στη δική μας περίπτωση, αν και οι πατέρες μας προσπάθησαν να κρατήσουν, ουσιαστικά τους κρατούσε η Θεία Λειτουργία και τίποτα άλλο, λόγω της αμάθειας που χαρακτήριζε το γένος μας μέσα στην τουρκοκρατία, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούσαν τον πλούτο της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να τον μεταλαμπαδεύσουν. Αγωνίζονταν να τον κρατήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να τον προβάλλουν. Και επηρεάζονταν εξ αυτού πολλές φορές από συνήθειες και από το κοινωνικό σκρατούν που ήταν ουσιαστικά η Σαρία, τα ήθη και τα έθιμα των μουσουλμάνων. Κατά τη Σαρία, κατά το δίκαιο των μουσουλμάνων, η γυναίκα πρέπει να υποτιμηθεί. Η γυναίκα είναι κάτι το δευτερεύον. Προέχον είναι ο άντρας. Και στα πλαίσια αυτά υπήρχαν συνήθειες και παραδόσεις τέτοιες που υποτιμούσαν τη γυναίκα και την υποβίβαζαν σε απλό εργαλείο. Έντιμες γυναίκες ήταν μόνο όσες εποπτεύονταν από τον άντρα τους ή τον πατέρα τους. Όλες οι άλλες πολλές φορές θεωρούνται ότι ήταν στη διάθεση του οποιοδήποτε. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει έννοια της πορνείας, υπάρχει έννοια της μοιχείας. Δηλαδή, εάν κάποιος τελέσει σαρκικό αμάρτημα με παντρεμένη, τότε αυτός είναι ένοχος. Εάν όμως αυτή δεν είναι παντρεμένη, εάν αυτή δεν είναι θυγατέρα
συγκεκριμένου πατρός, αλλά ζει μόνη της ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει θέμα προσβολής σαρκικής, δεν υπάρχει θέμα αμαρτήματος. Βλέπετε, ο μουσουλμανισμός είναι θρησκεία εύκολη. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο, δεν τον υποχρεώνει σε νηστείες όπως εμείς, σε προσευχές, σε ελεημοσύνες τέτοιες που να σημασιοδοτούν την έννοια της θυσίας. Είναι θρησκεία εύκολη. Τάζει πιλάφια, τάζει γάλατα, τάζει ανοησίες. Ακόμα και το τυπικό της θρησκείας είναι τέτοιο που πραγματικά δεν δυσκολεύει. Εμείς στεκόμαστε σε πολύ ωραίες ακολουθίες για να τελέσουμε μυστήριο. Και όποιος από εμάς είναι κληρικός, δεν επιτρέπεται να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και πορεύεται με αυτήν. Σε αυτούς δεν υπάρχουν ουσιαστικά κληρικοί, υπάρχουν οι ιεροδιδάσκαλοι, οι λεγόμενοι ημάμιδες. Ο ημάμις είναι από το ρήμα αμάμου που σημαίνει οδηγό, δηλαδή αυτός που καθοδηγεί την προσευχή. Συγγνώμη για να το πω απλά και να το καταλάβετε, η λατρεία τους είναι «κάνε ό,τι κάνω». Γονατίζει ο ημάμις, γονατίζουν όλοι. Σηκώνεται, σηκώνονται. Κοιτάζει αριστερά, κοιτάζουν αριστερά. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζουν δεξιά. Λέει κάποια πράγματα από το Κοράνι, τα ακούνε. Λέει αυτό που ονομάζεται σαλαβάτι, δηλαδή ομολογία πίστεως, το λένε όλοι μαζί. Κάνε ό,τι κάνω. Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο η θρησκεία τους. Δεν έχει τον μυστηριακό πλούτο, δεν έχει τον πλούτο της υμνοδίας που έχει η δική μας πίστη. Είναι πραγματικά ανατολίτικη, είναι επηρεασμένη από τις αρχαίες ανατολικές θρησκείες, από τις ίδιες θρησκείες που ήταν επηρεασμένοι και οι εικονομάχοι, που μας απαγόρευσαν τις εικόνες. Από το ίδιο τυπικό και την ίδια παράδοση που ήρθε να εισβάλλει στην Ορθοδοξία και απέτυχε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Το Ισλάμ όμως, επειδή είχε τέτοιες ρίζες από την Ανατολή, τις κράτησε και στην περίπτωση που κατέστη κοινωνικός κρατούν, μπόρεσε και, θα λέγαμε, τις εφήρμοσε, με αποτέλεσμα, ενώ στη χριστιανική κοινωνία η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας υπήρχαν γυναίκες καθηγήτριες πανεπιστημίου την εποχή του Βυζαντίου, υπήρχαν γυναίκες υμνογράφοι, υπήρχαν γυναίκες ηγουμένισες, οι οποίες στέκονταν εισάξια δίπλα σε άνδρες ηγουμένους σε περιόδους κρίσεων της Ορθοδοξίας. Στα πλαίσια της τουρκοκρατίας, λοιπόν, δυστυχώς, σε ορισμένα σημεία, επηρεαστήκαμε και κάναμε πίσω και υιοθετήσαμε στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν πολιτιστικά το Ισλάμ και όχι την Ορθοδοξία. Εκεί ήθελε να αντιδράσει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν ήταν μόνο το πρόβλημα των εξισλαμισμών. Ο εξισλαμισμός ήταν η τελευταία λύση. Είχε φτάσει το πρόβλημα του συγκριτισμού στο μη χείρον και επομένως κάποιοι δέχονταν το Ισλάμ είτε λόγω καταπίεσης είτε λόγω αμβλύνσεως των αντιστάσεων μέσα τους. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν δεν ήθελε να φτάνουμε εκεί. Και γι' αυτό, αν και κολυβάς, δηλαδή στο κίνημα εκείνο που ήθελε και επιθυμούσε τη συχνή θεία μετάληψη, αν και κήρυτε την διαρκή τη συνεχή θεία μετάληψη, ο ίδιος έγραψε βιβλία όπως το Εξομολογητάριον, που απευθύνεται σε πνευματικούς, έγραψε δικά του σχόλια στο Πηδάλιο, που είναι πιο αυστηρά από τα σχόλια των Βυζαντινών νομοκανονολόγων, Βαλσαμών, Αριστινού και Ζωναρά, και το έκανε αυτό για να κρατήσει την ηθική έκκληση που παρατηρούσε στα πλαίσια του συγκριτισμού με το Ισλάμ στην εποχή του. Για παράδειγμα, αν δει κανείς το δίκαιο περί γάμου όπως το αναπτύσσει στο Πηδάλιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θα παραξενευτεί διότι βάζει κολλήματα γάμου έως 8ου βαθμού συγγενείας. Ποτέ δεν το έκανε αυτό η Ορθοδοξία. Μέχρι 4ου βαθμού ήταν πάντα τα κολλήματα, δηλαδή μέχρι πρώτα ξαδέρφια. Ο Άγιος Νικόδημος επιμένει να είναι μέχρι τρίτα ξαδέρφια. Γιατί? Διότι ακριβώς επειδή υπήρχε η ελευθεριότητα των σχέσεων στο Ισλάμ, και αυτό μεταβιβαζόταν πολλές φορές, μεταφερόταν και στους χριστιανούς, υπήρχε μία συνείδηση χλιαρά. Έλα, μωρέ, τι έγινε, έλα, δεν βαριέσαι, έτσι κάνουν όλοι. Ό,τι έχουμε στην εποχή μας περίπου ως επιχειρήματα, άκουγαν και οι προπάτορές μας και γι' αυτό έπεφταν ως άνθρωποι αδύναμοι. Υπήρχε λοιπόν πολλές φορές θέμα αιμομιξίας. Μέσα στο Πηδάλιο, για παράδειγμα, συνιστά να μην παντρεύονται οι άνθρωποι από το χωριό τους, να βρίσκουν παραπέρα. Διότι δεν ήξερε, δεν ήταν σίγουρος για τους βαθμούς συγγενείας μεταξύ των ανθρώπων του ίδιου χωριού. Φοβόταν τις κλεψιγαμίες και πολλές φορές επέμενε, έβαλε ιδιότυπα, αν θέλετε, ιδιότυπους όρους ως προς το ποιος μπορεί να βαφτίζει τι παιδί, διότι πολλές φορές αυτός που εμφανιζόταν ως νονός ήταν και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού και ήθελε να το πλησιάσει εκμεταλλευόμενος την αναδοχή, την πνευματική πατρότητα. Αυτό όλα λοιπόν επειδή ο Άγιος Νικόδημος, συνομιλώντας με πνευματικούς, ήξερε τα προβλήματα της κοινωνίας, αν και Αγιορείτης, δείτε το φοβερό, το Άγιον Όρος πάντα είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένο. Το Άγιον Όρος πάντα ξέρει ό,τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, αυτός που προτίμησε να ζει απομονωμένος μέσα στο Άγιον Όρος,
Και αργότερα, όταν εξορίστηκε στη Σκόπελο, πάλι σε αγιορείτικο μετόχη, πάλι απομονωμένος, χωρίς να έχει πολλά-πολλά με τον κόσμο, αυτός λοιπόν ήξερε πολύ καλά τι του γινότανε. Και γι' αυτό θέσπισε ερμηνείες των ιερών κανόνων τέτοιες, που λίγο τους αυστηραίνουν, ιδίως τα σαρκικά. Το έκανε δε αυτό όχι διότι ήθελε να εισάγει την βικτοριανή αντίληψη περί ηθικής, που είναι ξεκάθαρα προτεσταντική, αφορά την Αγγλικανική Εκκλησία και δεν έφτασε ποτέ μέχρι εδώ. Ούτε πάλι διότι κάποιοι είπανε ότι ήθελε να επιβάλλει έναν ιδιότυπο ευσεβισμό. Βλέπετε, πολλοί πνευματικοί εξομολογούσαν έχοντας πάνω στο τραπέζι, στο εξομολογητάριο, το πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου. Και επειδή το πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου είναι η πιο αυστηρή στην ερμηνεία συλλογή κανόνων, γι' αυτό και αυτή η συλλογή πολλές φορές θεωρήθηκε ως ενδεχομένως υπερβολική, ενώ σας εξήγησα το λόγο για τον οποίο ο Άγιος Νικόδημος ήθελε να είναι αυστηρός, για να προλάβει τα αποτελέσματα του συγκριτισμού με το Ισλάμ. Ο Άγιος έζησε στην εποχή του. Ο κάθε Άγιος δρά και μιλά για την εποχή του. Ο κάθε Άγιος προσαρμόζει τον λόγο του Θεού, την ακαινοτόμητη αλήθειά μας, στις ανάγκες της εποχής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο το πιδάλιο και ότι εφαρμόζεται μόνο το καιρό εκείνο. Ίσα-ίσα, αν ξέρουμε να διαβάσουμε σωστά το πιδάλιο, βγάζουμε ωφελημότητα συμπεράσματα και για την εποχή μας. Δυστυχώς όμως, πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, δεν γνωρίζουν θεολογία, ασχολούνται πολλές φορές μόνο με τη φιλοσοφία ή και με άλλα πράγματα, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν, διότι πολλές φορές διαβάζουμε, αν όμως δεν γνωρίζουμε την ερμηνεία των όρων, αν όμως δεν γνωρίζουμε το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται ένα βιβλίο, τότε είναι πολύ εύκολο να σφάλουμε. Αυτή ήταν η περίπτωση και του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος το 1991 ή 1992, γράφοντας το βιβλίο του «Ορθοδοξία και Δύση στην Νεωτέρα Ελλάδα», κατηγόρησε τον Άγιο Νικόδημο λίγο πολύ για ευσεβιστή, για προτεστάντη, για έκπτωτο του Ορθοδόξου φρονήματος. Και βέβαια πήρε απάντηση κανονική και τα πράγματα αποκαταστάθηκαν, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για το λάθος του. Όμως επειδή αυτά τα κείμενα του Γιαναρά τα είδαμε πάλι να επανέρχονται τώρα στην προσπάθεια που κάναμε κάποιοι να ανακόψουμε αυτόν τον δυσώνυμο νόμο, που κατέληξε δυστυχώς στην νομοθετική κατοχύρωση των ομοφιλοφιλικών σχέσεων, χαρακτηρίζοντάς τες γάμο, και επειδή κάποιοι απέρριπταν τις γνώμες του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, χαρακτηρίζοντάς τον συλλήβδη προτεσταντίζοντα και συνεπώς όχι άξιο της Ορθοδοξίας, οφείλουμε σήμερα στην εορτή του, τουλάχιστον εμείς, να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτούς που τον παρερμηνεύουν εσκεμμένος και να πούμε πώς. Μπορεί ο Άγιος να έζησε σε συγκεκριμένη εποχή αναγνωρίζοντας τα προβλήματά της, μπορεί ενδεχομένως για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής του να υπερτόνισε σε αυστηρότητα κάποια πράγματα, όμως δεν ξέφυγε από την Ορθόδοξη οδό. Δεν αμνίστευσε, δεν είπε δηλαδή ποτέ μια αμαρτία ότι δεν είναι αμαρτία. Ο Άγιος έλεγε αμαρτία ό,τι πάντα οι πατέρες μας έλεγαν ότι είναι αμαρτία. Ο Άγιος χαρακτήριζε ως κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να του αποφεύγει ό,τι κάνει ζημιά στην ψυχή του ως αμαρτία και δεν περιέστελε το λόγο του. Ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή έπρεπε να αποφύγει τη χαλαρότητα του Ισλάμ μέσα στην οποία διαβιούσε ο Ελληνισμός και από την οποία είχε επηρεαστεί, μπορεί να φάνηκε πιο αυστηρός. Όμως δεν υπερέβαλε και ούτε ξέφυγε. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι αυστηρός δεν σημαίνει ότι δεν έχει αγάπη. Το γεγονός ότι βάζει κάπως παραπάνω όρια και θέτει την προσοχή των χριστιανών σε συγκεκριμένες πράξεις και παραπτώματα, δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπά. Ίσα-ίσα προφυλάσσει τα μυστήρια, διότι, να ξέρετε, εμείς οι κληρικοί υπάρχουμε πρώτα για την προστασία των μυστηρίων και ως οικονόμοι των μυστηρίων οφείλουμε πρώτα να διακρίνουμε πώς θα τα διαχειριστούμε και σε ποιους θα τα μεταδώσουμε. Αν ανοίξετε το ιερατικό, τη φυλάδα που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και από την οποία λειτουργούμε, μπροστά θα δείτε το λεγόμενο παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέα. Είναι 1,5-2 σελίδες, πόσο είναι ανάλογα με τα ιερατικά. Ένα κείμενο, ένα απόσπασμα του Μεγάλου Βασιλείου, που κάνει αυστηρές συστάσεις προς τον κάθε ιερέα. Αν διαβάσει κανείς αυτό και μετά διαβάσει το πιδάλιο, θα δει ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι πολύ πιο αυστηρός σε αυτά που απαιτεί από ότι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Διότι η Εκκλησία υπάρχει βέβαια για να είναι οικονόμος των μυστηρίων. Συνάμα όμως είναι και η προστάτης των μυστηρίων. Δεν μπορεί να τα δίνει απροϋπόθετα. Ναι, το κίνημα των Κολυβάδων εργάστηκε για τη συχνή θεία κοινωνία. Διότι τότε, την εποχή τους, οι χριστιανοί θεωρούσαν καλό να κοινωνούν μόνο Χριστού για να Πάσχα και 15 Αύγουστο. Και όχι παραπάνω. Όμως, οι Κολυβάδες δεν είπαν «Ανοίξτε το στόμα σας και κοινωνάτε απροϋπόθετα». Όχι. Είπαν «Οφείλετε να κοινωνάτε σε κάθε θεία λειτουργία, εάν δεν έχετε κόλλημα». Αυτό το «εάν δεν έχετε κόλλημα»
Ήταν το σημαντικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εκείνοι που έγραψαν βιβλία με τίτλο «Περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως», έγραψαν και βιβλία με τίτλο «Εξομολογητάριο», «Πιδάριο», που απευθύνονται περισσότερο βέβαια σε πνευματικούς, για το πώς πρέπει να επιτιμούν τους χριστιανούς κατά τα αμαρτήματά τους, ώστε να καθαρίζονται και να προσέρχονται άξιοι στα ιερά μυστήρια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ήταν από αυτούς οι οποίοι ήθελαν την προστασία των μυστηρίων στο έπακρο και ας μην ήταν ιερέας. Ίσως το γεγονός ότι δεν ήταν ιερέας, δεν είχε την εμπειρία της χάριτος από την ωραία πύλη και μέσα, της ειδικής χάριτος της ιεροσύνης, να του στέρισε ενδεχομένως κάποια πολύτιμη πείρα. Αυτό φάνηκε στην αλληλογραφία που είχε με τον Νικηφόρο Βουλισμά, έναν λόγιο κληρικό των Πατριαρχείων, στον οποίο τα Πατριαρχεία είχαν αναθέσει να ελέγχει το κάθε έργο του Αγίου Νικοδήμου πριν εκδοθεί. Ο Άγιος Νικόδημος δεν είπε «έγραψα, τυπώνω». Όχι. Ό,τι έγραφε το έθετε στην κρίση της Συνόδου, της Μητρός Εκκλησίας. Και αυτό πολλές φορές αργούσε, αλλά γινόταν ενδελεχής έλεγχος. Για το θέμα του πιδαλίου και για την αυστηρότητα του Νικοδήμου σε αυτό, έχουμε μία ανταλλαγή 174 επιστολών, τις οποίες μάλιστα κριτική έκδοση κάνανε δύο. Νομίζω ο ηγούμενος της Μονής Χρυσοποδαρητής εις Πατρών και ο κύριος Θεόδωρος Γιάγκου, καθηγητής του κανονικού δικαίου. Και από την παράθεση αυτών των επιστολών βλέπουμε πώς ο εισηγητής του Πατριαρχείου, που ήταν κληρικός και εξομολογούσε και ήταν πιο επίοικης, ζητούσε από τον Άγιο Νικόδημο να κατεβάσει λίγο τον πήχη. Και σε πολλά ο Άγιος Νικόδημος τον άκουσε. Σε άλλα έκανε πίσω ο κληρικός του Πατριαρχείου. Το κείμενο του πιδαλίου που έχουμε, να ξέρετε ότι η πρώτη του έκδοση είναι επικίνδυνη, διότι αυτός που το εξέδωκε δεν έλαβε υπόψη τον Νικόδημο και έβαλε δικά του στοιχεία. Μοναχός Αγάπιος. Και αυτό κόστησε πολύ στον Άγιο Νικόδημο. Αλλά οι επόμενες εκδόσεις που έγιναν μετά την επέμβαση του Αγίου Νικοδήμου και με την επέμβαση και της Ιεράς Επιστασίας και του Πατριαρχείου ώστε να διορθωθούν τα λάθη, βγήκαν ως το κείμενο που έχουμε εμείς σήμερα. Ένα κείμενο πηγαίο, ένα κείμενο που μπορεί να σταθεί και στη δική μας εποχή. Βέβαια, φαίνεται προφανώς η επίδραση της εποχής της Οθωμανοκρατίας και της ανάγκης να εκβάλει τον θρησκευτικό συγκριτισμό, ιδίως από τον κίνδυνο του Ισλάμ, από τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Όμως σε κάθε περίπτωση το κείμενο του Αγίου Νικοδήμου, η ερμηνεία του, ακόμα και αν μας φαίνεται αυστηρή, είναι ορθοδοξότατη. Είναι το συμπέρασμα όλων όσων έχουν μελετήσει το κείμενο, γι' αυτό και είναι και πολύ άδικες και πολύ επιπόλαιες οι όποιες κρίσεις εναντίον του, οι όποιες επικλήσεις δίθεν προτεσταντισμού στο κείμενό του. Δεν είναι δυνατόν στην περίπτωση των Κολυβάδων να διακρίνουμε προτεσταντισμό ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα-ίσα, ο προτεσταντισμός δεν είχε φτάσει ποτέ στο Άγιον Όρος. Στην πόλη είχε φτάσει. Υπήρχαν οι εκπρόσωποι των διαφόρων προτεσταντικών εκκλησιών που έρχονταν πολλές φορές με το μανδύα του ξένου πρέσβεως. Παπισμός στο Άγιον Όρος είχε φτάσει, διότι ακόμα και στην Αθωνιάδα κάποια στιγμή δίδασκαν παπικοί καλόγεροι. Άνθρωποι που είχαν μια υπερβάλλουσα γνώση και γι' αυτό τους είχαν αναθέσει ακόμα και τη διδασκαλία. Μέχρι την εποχή του Ευγενίου του Βουλγάριος. Από εκεί και μετά όχι. Γι' αυτό και πρέπει λίγο να καυχόμαστε εμείς ως Θεσσαλοί, διότι στην Αθωνιάδα, στην εποχή που άρχισε να διδάσκει ο Ευγένιος Βούλγαρης, πήγαν πάρα πολλοί Θεσσαλοί, οι οποίοι στη συνέχεια χαρακτηρίζονται από τους νεοτέρους ως διαφωτιστές, όχι όμως διαφωτιστές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Άνθρωποι γνώσεως και ευσεβίας, περισσότεροι κληρικοί, μεταξύ αυτών και ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος εμοιήθη στα νάματα της ελευθερίας και της πίστεως και γι' αυτό έγραψε μετά αυτά τα οποία έγραψε. Όμως σε κάθε περίπτωση, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να προσεύχεται θερμά για την εποχή του, να την παρατηρεί, να διακρίνει τις ανάγκες των χριστιανών και ανάλογα να γράφει. Ήταν η εποχή που ενδεχομένως χρειαζόταν η αυστηρότητα. Όμως και ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε αυστηρά σημεία στο πιδάλιό του, δεν παρέκλεινε ποτέ από τον 102ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο οποίος κανόνας είναι αυτός που λέει: «Κοίτα, πνευματικέ, σου έχουμε δώσει τα όπλα που λέγονται ιεροί κανόνες για να θεραπεύσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Όμως στην κάθε ψυχή εσύ είσαι υπεύθυνος να βρεις ποιο φάρμακο ταιριάζει. Σου ταιριάζει το φάρμακο της αυστηρότητος, σου ταιριάζει το φάρμακο της ιδιότητας. Σε κάθε περίπτωση εσύ ξέρεις αν θα βάλεις λάδι ή κρασί. Πρόσεξε μόνο, μην βάλεις αλάτι. Δηλαδή, μην κάνεις τα πράγματα τέτοια ώστε να απελπίσεις τον προσερχόμενο».
Ερμηνεύοντας λοιπόν και ο Άγιος Νικόδημος τον 102ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που είναι ουσιαστικά η αρχή της οικονομίας στην Εκκλησία, η αρχή του να οικονομούμε τον όποιον άνθρωπο, ώστε να μην απελπίζεται, αλλά να αναλαμβάνει με τα χαρά στον πνευματικό αγώνα και να πορεύεται με ελπίδα προς τον Άγιο Θεό. Ερμηνεύοντας λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος αυτόν τον 102ο κανόνα, έδειξε και το μέτρο της Ορθοδοξίας του. Διότι μπορεί σε πολλά να φάνηκε αυστηρός, ιδίως στην καταγραφή και στο σχολιασμό, όμως η αλήθεια είναι ότι τελικά εκείνο το οποίο ανέδειξε είναι η αγαπούσα καρδία του Αγίου Θεού, την οποία οφείλει να εκφράζει ο πνευματικός και με πόνο ψυχής να αναλαμβάνει την όποια ψυχή, την όποια διακονία πνευματική, έτσι ώστε πραγματικά ο άνθρωπος να προσανατολίζεται προς τον εύδειο λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών, να ωφελείται πνευματικά και να οικοδομείται, έτσι ώστε να κατανοεί τι πλούτος φοβερός είναι η πίστη των πατέρων μας, τι μέγεθος σπουδαίο είναι η αλήθεια της πίστεως, από την οποία δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουμε, αλλά και πόσο φοβερό πράγμα είναι η ενότητα της Εκκλησίας, προς την οποία πρέπει όλοι να αποβλέπουμε και να εργαζόμεθα, ακριβώς διότι η Εκκλησία είναι ο τόπος της σωτηρίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πολλές φορές τόνιζε αυτό που έλεγε ο αρχαίος απολογητής Τερτυλιανός: «Έξτρα εκκλέσια νούλους άλβους, εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία». Και γι' αυτό, ακόμα και όταν αδικήθηκε στο κίνημα των Κολυβάδων, προτίμησε να υποστεί το επιτίμιο της εξορίας παρά να οδηγήσει τα πράγματα σε σύγκρουση τέτοια ώστε η Εκκλησία να του επιβάλλει άλλα επιτίμια ή να φανεί αχάριστος προς την Εκκλησία που τον ανέδειξε αυτό που ήταν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ευχόμεθα στους πατέρες που εδώ ασκούνται, στους ευλαβείς προσκυνητές, σε όλους όσους πλησιάζουν εδώ στον χώρο αυτό στο Ιερό Σέβασμα, αλλά και όσους ακούν από το ραδιοφωνικό σταθμό και της Μητροπόλεως μας και εδώ της Μονής, ευχόμαστε ο Άγιος Νικόδημος να είναι πολύτιμος προστάτης, συναντιλήπτορ, βοηθός, να είναι αυτός ο οποίος θα χαρακτηρίζει τη ζωή τους και τον τρόπο της ζωής τους, με τη διάκριση και τη σοφία που τον διακατήχε, έτσι ώστε πραγματικά να μην πικράνουμε τον Κύριο της δόξης με τη ζωή μας, αλλά να τον δοξάσουμε και να αξιωθούμε τελικά και εμείς αυτού που ο ίδιος ο Κύριος είπε, ο τιμών τιμάται, δηλαδή τον αντιπελαργισμό της Θείας Δόξης κατά τα όσα εμείς στη ζωή πράττουμε. Μακάρι με τις πρεσβείες του Αγίου Νικοδήμου να δούμε κι εμείς πρόσωπο Θεού, Άγιο Φως, πραγματικά αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Αμήν.